Η φλόγα της Επανάστασης άναψε σε κάθε γωνιά της χώρας και τα νησιά έδωσαν το δικό τους δυναμικό παρόν στις ηρωικές μάχες. Η συμβολή της ΧΟΣ στην Ελληνική Επανάσταση είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό που θα μας παρουσιάσει ο δικηγόρος συγγραφέας κ. Βασίλης Κατσιβασιλείου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ιστορικά γεγονότα του τόπου μας, αλλά και να αποδώσουμε τιμή στους ανθρώπους εκείνους, άντρες και γυναίκες, που σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Ως λύκειο των Ελληνίδων έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αντίσταση σε κάθε μορφή ιστορικής αμνησίας, γιατί το μεγαλείο του πολιτισμού ενός έθνους είναι ανάλογο με την καθαρότητα και το βάθος της μνήμης. Παράλληλα, ετοιμάσαμε μέσα στην αίθουσα έκθεση με 21 λάβαρα της Επανάστασης, την οποία έκθεση θα επισκεφτείτε μετά το τέλος της εκδήλωσης. 12 από αυτά τα λάβαρα είναι χειροποίητα. Κατασκευάστηκαν πριν από 40 περίπου χρόνια από την αείμνηστη πρόεδρο Περσεφόνη Κουτσουράδη και μέλη του ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίων. Στο κέντρο της αίθουσας βρίσκεται μια ελαιογραφία που τη φιλοτέχνησε ο συμπατριώτης μας κύριος Λευτέρης Κωστογλάκης μετά από πρόταση του μέλους μας κυρίας Έλλης Κόντρου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Μετά το τέλος της έκθεσης, τη Δευτέρα, ο πίνακας θα δωρηθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Ευχαριστούμε τον ΔΟΠΑΜΣ για την παραχώρηση του χώρου και τη συνεργασία. Ως πότε παλικάρια θα ζω μεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Όταν ερχόταν τον επόμενο χρόνο, το 1822, ήρθε η σφαγή της Κύου από τους Τούρκους και συγκεκριμένα τον Απρίλιο. Και αυτό θα οδηγήσει τους Έλληνες να εκδικηθούν το ισχυρότερο σε στόλο εχθρό τους και τα τρικολικά τους. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης από τα Ψαρά και ο Ανδρέας Πιπίνος από την Ήδρα κατόρθωσαν με τα πληκτρολογικά τους να μπουν στο λιμάνι της Κύου τη νύχτα της 6ης Ιουνίου του 1822, όταν οι Τούρκοι γιόρταζαν τον Μπαϊράμι και συμποσίαζαν στα πλοία τους. Ο Τούρκος άμαχος Καρά Αλής είχε καλέσει στη φωτογωγημένη ναυαρχίδα του τους αξιωματικούς του στόλου με ένα ολονύχτιο γλέμμα. Η προσπάθεια του Πιπίνου να πλήξει την υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου απέτυχε. Στο λιμάνι όμως της Χίου ξεχώριζαν εκείνη την αφέγκαρη βραδιά δύο πλοία. Η ναυαρχίδα του Καρά Αλή και ένα πανύψιλο ρωσικό καράβι που τυχαία ήταν αγκυροβολημένο εκεί κοντά. Ο Κανάρης είχε μαζί του και τρεις πόους ναύτες και συντρόφους. Τον Γιάννη Σεβαστάκη από την Κέφαλο, τον Λαζαρή, κάποιον Λαζαρή από το Πηλή και κάποιον Γιώργη, το επώνυμό του δεν διασώθηκε, επίσης από την Κέφαλο. Ο Κανάρης λοιπόν, ξεγελασμένος από τη φωταγώγηση του ρωσικού σκάφους και νομίζοντας πως αυτό ήταν η τουρκική ναυαρχίδα, πήγαινε κατά πάνω του. «Ήταν αυτό, λέω Πασάς, πόσε τσαδά μπροστά μου, τα ρινιά μου χάνονται κι εγώ και ήρθα να μας σώσεις». Βρύσες και δάκρυα τρέχανε και το διονό τα μάτια και με ένα συμβουλί κι δυο σαν να προσεύχοντανε. Κι ανά, ένας κι έρχεται με γράμμα εις το χέρι. Το γράμμα ανοίγει ο Πασάς και με χαρά φωνάζει. «Διαλαλητής να τρέξει ευθύς, παντού να διαλαλήσει, βεζίρικη διαταγή, Ρωμιού μη νίξει μύτη». Είχαμε κάποια λάβαρα φτιαγμένα εδώ, χειροποίητα, να σκέψουμε τον πρόεδρο
συζήτηση για τα 200 χρόνια. Ρώτησα τον αγαπητό φίλο Λευτέρη τι σκέφτεται να κάνει, λέει δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Και έτσι λέω εγώ σκέφτηκα. Θα ήθελα λέω να κάνεις κάτι να μείνει για τον τόπο και για τη θύμιση της επετείου. Και έφτιαξε αυτό το ωραίο έργο, το οποίο θα δοθεί στη Μητρόπολη, στο Μουσείο το Εκκλησιαστικό, για να θυμίζει στους νεότερους την τοπική μας κληρονομιά, ιστορία, και οι νέοι να έχουν συνέχεια. Ελπίζω να συνεχίσουν την παράδοσή μας και να τιμούν τους προγόνους μας. Να πάει στην Ιερά Μητρόπολη στο μουσείο, δηλαδή, από την όση και βλέπουν το κεφυλάκι να καμαρώνουν για το λεπτό. Αυτό μόνο σήμερα.